Κύριε Τεριακίδη, βλέπουμε ότι ξεκινάμε τη νέα χρονιά με αρκετά σημαντικά θετικά βήματα για τον DNV GEL και το γραφείο Ελλάδος όσον αφορά και το επιπλέον το ΝΑΣ και τον αριθμό πλοίων που εγγράφηκε στα Μητρώα σας. Ήθελα ένα σχόλιο από αυτού. Ναι, είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, η οποία επικεντρώνεται στο να έχει ενισχύσει το γραφείο μας στον Πειραιά, με σκοπό να δίνουμε καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες πλειοκτήτες, πελάτες, αλλά και μη, και επίσης να κερδίσουμε και ένα μεγαλύτερο μερίδιο της τοπικής αγοράς. Και μας δίνει χαρά το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη των Ελλήνων πλειοκτητών στον ιογνώμονά μας. Και αυτό βέβαια μας δημιουργεί και την υποχρέωση να συνεχίσουμε αυτά που κάναμε και βέβαια να τα ενισχύσουμε, διότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Σε αυτό το κομμάτι ήθελα πάλι να επισημάνω ότι εδώ πλέον υπάρχει το team εκείνο, το κατάλληλο, ώστε μπορεί να δώσει την απάντηση, να δώσει τη λύση άμεσα και να έχει και την ευθύνη της ολοκλήρωσης οποιασδήποτε ανάγκης μπορεί να παρουσιαστεί από ένα πλοίο στην περιοχή σας. Ναι, ακριβώς. Έχουμε καταφέρει να έχουμε δυναμικό στο γραφείο μας, το οποίο μπορεί πρώτον να απαντήσει σε οτιδήποτε ερώτηση γίνει από τους πλειοκτήτες. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία, έχουμε την ομάδα που ονομάζεται Date, η οποία μπορεί να απαντήσει άμεσα μέσα σε κάποιες ώρες, λίγες ώρες, σε οποιοδήποτε ερώτημα κάνει κάποιος πελάτης μας. Και από εκεί και πέρα, το τοπικό γραφείο μπορεί να διαχειριστεί όλα τα θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν, που έχουν να κάνουν με approval ή και άλλα θέματα συμβουλευτικού χαρακτήρα. Επίσης, όπως είδαμε και στην παρουσίαση, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα κιόλας τόσο ελληνική όλος και παγκόσμια ναυτιλία είναι αυτό των κανονισμών και σε σχέση με το καύσιμο. Σε αυτό το πολύ καυτό θέμα, ο DNV GEL τι έχει να προτείνει, πώς μπορεί να βοηθήσει ή να συμβουλέψει την ναυτιλιακή εταιρεία? Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τεχνολογία για να διευκολύνουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μας και το οποίο βέβαια αντικατοπτρίζεται στις υπηρεσίες προς τους πελάτες μας και να δημιουργούμε καινούργιες υπηρεσίες οι οποίες περισσότερες από αυτές είναι τύπου ανοιχτής πλατφόρμας, το οποίο σημαίνει ότι είναι ανοιχτή και ανοιχτή πληροφόρηση για όλους ανεξαρτήτως αν είναι πελάτες μας ή όχι. Ένα παράδειγμα είναι αυτό το οποίο πατάει πάνω στο πρόβλημα που αναφέρατε για τα καύσιμα και τι καύσιμα θα χρησιμοποιείτε ή μάλλον τι λύση προτιμάτε για το 2020 και τους κανονισμούς που έχουμε τότε και που λέγεται Alternative Fuel Insight, που είναι στην πλατφόρμα την διαδικτυακή μας και η οποία έχει συνεχώς στατιστικά τα οποία γίνονται συνέχεια, ανανεώνονται συνέχεια για ποια πλοία και πού βρίσκονται που χρησιμοποιούν LNG, πού υπάρχει τροφοδότηση LNG, πού θα υπάρξει τροφοδότηση LNG, ποια πλοία χρησιμοποιούν μπαταρίες, scrubber ή μη και όλα αυτά σε ένα χάρτη που βλέπεις πού βρίσκονται, καθώς στατιστικά, διάφορα papers, πληροφορίες κτλ. Πιστεύουμε, και αυτό θα συνεχίσει να εφαρμόζεται, ότι για το καλό όλων είναι το να χρησιμοποιούμε, να δημιουργούμε μεν εμείς πληροφορία, διάφορα reports, διάφορες μελέτες και να τα δίνουμε και να είναι διαθέσιμα, αλλά ταυτόχρονα και να συνεργαζόμαστε και με άλλους οργανισμούς και να δημιουργούμε πληροφόρηση η οποία θα είναι χρήσιμη για τον πελάτη και αυτή να διατίθεται δωρεάν για να μπορέσουν οι πελάτες μας να πάρουν μια απόφαση με λιγότερο ρίσκο από ότι αν δεν είχαν αυτή η πληροφόρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή χρονιά.